Λοιπόν, για να επιστρέψουμε λοιπόν τώρα από εκεί που μείναμε πριν βάλουμε την πάσα για τον εξωδικαστικό μηχανισμό. Σας είχαμε πει ότι μοναδικός τρόπος άμυνας είναι η προληπτική άμυνα του δανειολήπτη εξωδικαστική και δικαστική για να καταφέρουμε να φτάσουμε το αποτέλεσμα είτε της πολύ καλής ρύθμισης, της βιώσιμης ρύθμισης με το μεγάλο κούρεμα και τις πολλές δόσεις, είτε για να πάμε στα δικαστήρια όταν μας βγάλει τη διαταγή πληρωμής ο σέρβισερ και να έχουμε πιθανότητες να δικαιωθούμε. Έτσι. Γιατί γι' αυτό ερχόμαστε στην υπέρβαση και κάνουμε αυτόν τον αγώνα. Και θα το πω τώρα άλλη μια φορά για να καταλάβουμε. Με ρωτάνε καμιά φορά γιατί τα κάνουν αυτά οι δανειολήπτες υπέρβαση και τι λόγο έχει να έρθει στην υπέρβαση έπρεπε να το κάνει αυτό. Μα στην υπέρβαση πρέπει να ξέρετε, έρχεται ο δανειολήπτης που κάτι έχει να χάσει. Δηλαδή, ο δανειολήπτης που δεν έχει να χάσει τίποτα, κάθεται στον καναπέ του και δεν τον ενδιαφέρει. Δηλαδή, κάποιος που δεν έχει τίποτα στο όνομά του, που δεν έχει δηλωμένα εισοδήματα, που δεν έχει ακίνητο, που δεν έχει αυτοκίνητο, που δεν έχει ποδήλατο, που τα έχει μεταβιβάσει όλα καπαλού κτλ. Καρφί δεν του καίγεται. Τα εισοδήματά του είναι κάτω από το ακατάσχετο. Ναι, καρφί δεν του καίγεται το τι θα γίνει, το τι θα γίνει με το δάνειο την πιστοτική του κάρτα. Ποιος έρχεται στην υπέρβαση? Στην υπέρβαση έρχεται ο δανειολήπτης που έχει κάτι να χάσει. Και αυτό που έχει να χάσει έρχεται να το προστατέψει και μας η δουλειά μας είναι να του βρούμε τον καλύτερο τρόπο να μπορέσει είτε να καταλήξει σε μια βιώσιμη ρύθμιση, είτε αν η ρύθμιση δεν τον εξυπηρετεί, να μπορέσει προσφεύγοντας τη δικαιοσύνη να έχει πιθανότητες επιτυχίας. Αυτό είναι το μυστικό. Έτσι. Δεν υπάρχει τρίτος δρόμος. Αυτοί οι δύο δρόμοι είναι. Ή θα ρυθμίσω, ή θα πάω στα δικαστήρια και θα δικαιωθώ. Ή θα πάω στα δικαστήρια προκειμένου να δικαιωθώ, για να ρυθμίσω, για να ρυθμίσω ακόμα καλύτερα, που το έχουν κάνει πολλοί δανειολήπτες μας. Πάνω από χίλιοι θα το δούμε τώρα. Θα το δούμε τώρα στην πορεία. Έχω τα στατιστικά, θα εκπλαγείς. Ρωτάνε λοιπόν πολλοί και λένε, μα υπάρχουν ρυθμίσεις, πετυχαίνετε ρυθμίσεις? Γιατί λέει, τόσα χρόνια στην υπέρβαση μας δείχνετε μόνο αποφάσεις. Δεν έχετε συνηθίσει να μας δείχνετε ρυθμίσεις. Εμείς ρυθμίσεις δεν διαφημίζαμε όλα αυτά τα χρόνια και δεν τις δείχναμε. Γιατί δεν θεωρούμε καμιά μεγάλη επιτυχία τη ρύθμιση. Ναι. Για μας η επιτυχία είναι να πάμε στο δικαστήριο, να κυρώσουμε τη διαταγή πληρωμής, να κυρώσουμε τον πληστηριασμό, γιατί είμαστε πορωμένοι με τον Λεωνίδα, να γράψουμε μπροστά το ζερό και θεωρούμε επιτυχία το ζερό. Όλα τα άλλα για μας είναι απλά οδοντόκρεμες. Επειδή όμως κάποιοι μας προκαλέσανε και λέει, ρυθμίσεις έχετε, για βάλε μας λίγο, αγαπητέ μου κύριε σκηνοθέτη, να δούμε, έχουμε ρυθμίσεις στην υπέρβαση? Να δούμε αν έχουμε. Πού τις έχουμε, με ποιους τις έχουμε, γιατί ο καθένας μπορεί να λέει το μακρύ του και το κοντό του. Γιατί γελάω, ρε Σιλιονίδα, με κάτι γατάκια των ρυθμίσεων που άρχισαν να εμφανίζονται στο ίντερνετ. Έχουν κάνει 5 ρυθμίσεις όλη τη ζωή, βγαίνουν και τις διαφημίζουμε. Εμείς έχουμε χιλιάδες ρυθμίσεις. Δεν τις έχουμε δείξει ποτέ και δεν τις θεωρούμε και τίποτα ιδιαίτερο. Αλλά τώρα με την ευκαιρία να τις βλέπει ο κόσμος και τις ρυθμίσεις. Με προκαλείς και εγώ περίμενα, περίμενα τα στατιστικά. Τα λοιπόν, τώρα έρχονται. Ναι, αλλά με προκάλεσε. Τι να κάνω. Κύριε, σας το λέω και περί αυτολογώ. Αν δεν υπήρχε υπέρβαση, δεν θα υπήρχε ούτε μία ανακοπή. Θα υπήρχαν ad hoc, δηλαδή κατά περίπτωση. Ελάχιστες. Περιπτωσιολογίες, δηλαδή καταχρηστικότητας. Θα υπήρχαν καταχρηστικότητας οι οποίες βασίζονται στη συγκεκριμένη περίπτωση για το συγκεκριμένο δανειολήπτη. Δεν θα υπήρχε ούτε ό,τι έχετε ακούσει περί νόμου, περί της φοράς του νόμου 128 του 75 που έφτασε μέχρι τη Βουλή, έγιναν περωτήσεις. Δεν θα υπήρχαν ανεκαθάριστα. Δεν θα υπήρχαν ανεκαθάριστα. Δεν θα υπήρχαν κεφαλοποιημένοι τόκοι. Yes. Δεν θα υπήρχαν ούτε καν η δικαστική πληρεξουσιότητα που τώρα τελευταία παίζει πάρα πολύ κλπ. Για του λόγου το αληθές, όταν έτσι ανακαλύψαμε, γιατί υπήρχε, ανακαλύψαμε τη δικαστική πλειοεξουσιότητα μεταξύ συναδέλφων, υπόθηκε και το εξής. Κάνω μια διακοπή. Εδώ μεταξύ ο κόσμος βλέπει ρυθμίσεις. Ναι. Απεριόριζες όσοι αποφάσεις. Υπόθηκε και περισσότερες από τις αποφάσεις. Αφήστε ρε ξυπνάκιδες, εσείς βρήκατε τώρα τη δικαστική πλειοεξουσιότητα
40.000 δικηγόροι δεν. Αυτή ήταν η κουβέντα. Αυτή ήταν η κουβέντα. Ρε Λεωνίδα, έλεγαν οι συνάδελφοι. Έξυπνος εσύ. Δηλαδή είσαι τόσο έξυπνος εσύ και τόσο μα αυτό ή εμείς οι υπόλοιποι που μόνο εσύ ρε Λεωνίδα κατάλαβες την δικαστική πληρεξουσιότητα και εμείς δεν πήραμε χαμπάρι τίποτα και τους έλεγε ο Λεωνίδας. Δεν θέλω να σας πω ότι είστε μα τέτοιοι. Αλλά είστε ρε παιδιά, γιατί βασικά Λεωνίδα να μην βγάλεις απόφαση για τη δικαστική πληρεξουσιότητα. Έβγαλε ο Λεωνίδας μια καραβιά αποφάσεις για τη δικαστική πληρεξουσιότητα. Γιατί για μια καραβιά μιλάμε. Είναι πάνω από 100 οι αποφάσεις δικαστική πληρεξουσιότητα. Δεν ασχολούμαστε πια με αυτό. Και ξαφνικά ξυπνήσαν και οι υπόλοιποι και το έχουν κάνει λόγω ανακοπής. Αυτοί που σου τη λέγανε. Σου λέγανε ότι είσαι έξυπνο. Άλλαξε. Γιατί παιδιά. Πρέπει να διαβάζεις αυτό σε αυτή τη δουλειά. Αν δεν διαβάζεις, δεν προχωράει. Έχει αλλάξει ο κώδικας πολιτικής οικονομίας τότε, το 2015. Φανταστείτε όμως ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί δικαστές που δεν διαβάζουν. Οι περισσότεροι. Εγώ θα πω πολύ. Όχι περισσότεροι, θα πω πολύ. Πάλι γιατί πήγες. Υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες είναι κακές αποφάσεις και προκειμένου να στηρίξουν την απόφασή τους επικαλούνται αποφάσεις πριν την αλλαγή του κώδικα πολιτικής οικονομίας του 2015. Συγκεκριμένα για τη δικαστική πληρεξουσιότητα. Φανταστείτε από το 2015 έχει αλλάξει άλλες 3 φορές, έτσι. Βρέχει διαπραγματεύσεις και όταν λοιπόν, για να φτάσουμε στις ρυθμίσεις. Μα να τα ακούει όταν, ο κόσμος λοιπόν, γιατί τρελαίνομαι. Όταν λοιπόν οι ρυθμίσεις κάνει και η Κουτσή Μαρία, εμείς που είμαστε δηλαδή τα πυρηνικά. Εμείς όμως η Μαρία με τα κίτρινα δεν πρέπει να κάνουμε. Όταν η Κουτσή Μαρία κάνει ρυθμίσεις, η Μαρία με τα κίτρινα δεν πρέπει να κάνουμε. Μην τρελάτε. Δεν ήταν προχθές. Προχθές δεν ήρθε ο άνθρωπος και λέει να κάνουμε αυτό. Έχω συνεννοηθεί με την Ντοβάλιου. Ήτανε με ποιον ήτανε. Κακομύρι και με το που εμφανιζόμαστε, λέει δεν θέλουμε καμία σχέση. Καμία σχέση με την υπέρβαση. Δεν θέλουμε καμία. Ούτε να ξέρουμε. Γιατί πονάνε ακόμα τα παλικάρια, κατάλαβε. Και αυτό που έρχεται τώρα είναι ακόμα καλύτερο.